Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού και εσείς που είστε καινούργοι, είστε στο ACAS Ταρό κανάλι, στο οποίο ασχολιόμαστε με ο ACAS, στο οποίο είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής Ταρό και κάνουμε εδώ πέρα πολύ όμορφες αναλύσεις, πολύ όμορφα πράγματα με μια πλούσια θεματολογία στο κανάλι μου. Επίσης υπάρχει και το site μου, το acastaro.gr, μπορείς να μπεις, να το δεις, να το σκαλίσεις, που υπάρχουν και 5 δωρεάν υπηρεσίες για σένα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, είναι ο Μάιος, ήδη έχω μιλήσει για το μήνα Μάιο, τις γενικές δονήσεις τις έχουμε βάλει. Εδώ είναι όμως για τα ζώδια, θα τα δούμε ένα-ένα τα ζώδια μαζί και τι έχουμε γίνει, τι έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει νέες κάρτες με ζώδια και θα δούμε και μυστικά μηνύματα. Ποιο είναι το μυστικό μήνυμα για το κάθε ζώδιο το μήνα Μάιο, το οποίο χρειάζεται εσείς λίγο να το προσέξετε, έτσι. Θα κάνουμε ένα ρουνικό σταυρό και θα δούμε πολύ όμορφες αναλύσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ζώδιο Κριός, εγώ έχω ήδη λίγο ανακατέψει, για να δούμε το γενικό πλαίσιο, ένα λεπτό, κόβω, ωραία, και τι έχουμε, βγαίνουμε από τον εγκλωβισμό, τελειώνει, παίρνουμε τη δύναμή μας, βρίσκουμε διαδρομές εδώ πέρα φαίνεται, γιατί όλοι ήμασταν φυλακισμένοι, εγκλωβισμένοι και δεν βλέπαμε πώς θα βγαίναμε γενικότερα έξω στον κόσμο. Είναι το 15 άκτινο, είναι επανακίνηση της οικονομίας, μας κάνει και το 1, το οποίο ταιριάζει και με το μήνα Μάιο. Να ξεκινήσουμε πράγματα, να βάλουμε στόχους, να δούμε τα επαγγελματικά, να ξεκινήσει η οικονομία, να δούμε τι γίνεται και η ασφάλεια η οποία θέλουμε να νιώσουμε όλοι. Και το επόμενο σαν μήνυμα είναι, φίλες και φίλοι, εδώ υπάρχει ένας βασιλιάς ξύφων, ο οποίος είναι δυνατός, σημαίνει αποφάσεις, σημαίνει αποφασιστικότητα, αλήθειες που πρέπει να έρθουν στην επιφάνεια, νομικά θέματα, θέματα με έγγραφα, με κληρονομικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εδώ σημαίνει δες τη λογική των πραγμάτων και τα γεγονότα. Δες τα γεγονότα όπως είναι και προχωράμε στη ζωή μας. Ωραία λοιπόν, αυτό είναι το γενικό έτσι λίγο μήνυμα. Δείτε και το βίντεο που έχω κάνει για το Μάιο, γενικές έτσι ενέργειες και μήνυματα και ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τον ρουνικό μας σταυρό. Λοιπόν, μισό λεπτό, να ανακατέψω λιγάκι για να είναι έτοιμο. Ωραία, ξανακόβω. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, ο ρουνικός σταυρός για το ζώδιο του Κριού. Εδώ κάτι ολοκληρώνεται. Θέματα υγείας μένουν στο παρελθόν. Κάτι τελειώνει εδώ πέρα. Οπότε είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Το μέλλον σημαίνει έρχεται αρκετή δουλειά για εσάς και θα πρέπει να εργαστείτε και μόνοι σας σε αυτό το κομμάτι και να δείτε... Να αφοσιωθείτε δηλαδή και είναι η δουλειά η οποία δίνεται πολύ μεγάλη σημασία και λογικό είναι. Η σκέψη σας και το συναίσθημά σας γενικότερα είναι ένας καρκίνος εδώ που σημαίνει επίλυση, σημαίνει δύναμη, επίσης σημαίνει ο ήρωας, σημαίνει παίρνω αποφάσεις, εδώ πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Στο συναισθηματικό κομμάτι σας λέει ότι παίρνω αποφάσεις για το πού θα πάω, πώς θα προχωρήσω, από κάτω το οποίο έρχεται που σας σταυρώνει και είναι στα πόδια σας δηλαδή να το πούμε κατά κάποιο τρόπο έτσι που έρχεται, είναι η οικογένεια, θέματα οικογένειας τα οποία μπορούν να σας απασχολήσουν για το επόμενο διάστημα και για να δούμε... Μία κάρτα από εδώ για να βρούμε έναν αριθμό, είναι ο αριθμός 3, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει εδώ πέρα. Εδώ σημαίνει μηνύματα και την υγεία σας. Ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα, προσέχετε και την υγεία σας, προσέχετε να είστε και εσείς γενικότερα, να προσέξετε την υγεία σας, έτσι μην είστε τόσο παρορμητικοί. Και ο αριθμός 3 είναι ένα μυστικό μήνυμα, το οποίο λέει κάντο, προσέξτε, κάντο τώρα και με θάρρος και με τον δικό σου τρόπο, οτιδήποτε. Συγγνώμη που σταμάτησα, απλά βλέπω το γάτο μου που κάνει βλακίες. Λοιπόν, οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί, ήρθε η στιγμή να γίνει τώρα και να υλοποιηθεί. Συγγνώμη, τώρα, αυτή τη στιγμή. Ωραία, λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα για τους Κριούς. Ωραία, να προχωρήσουμε, να πάμε στους Ταύρους. Ταύροι, λοιπόν, ο ρουνικός σταυρός. Πάμε να δούμε τι ολοκληρώνεται. Okay, είναι ένας καλός Ιωνός. Έχετε δουλέψει πάρα πολύ στο κομμάτι, ίσως στο οικονομικό, στο παρελθόν. Αλλά σας λέει όμως ότι μπορεί να υπάρχει ένα καινούριο ξεκίνημα στα οικονομικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στο μέλλον τώρα, αυτό που υπάρχει είναι βρίσκεστε σε μια αναποφασιστικότητα. Κάτι χρειάζεται να δείτε σε θέματα σχέσεων, την αλήθεια, τι είναι ψέμα. Το ίσως όλα αυτά να τα δείτε γενικά. Στο συναισθηματικό κομμάτι είναι, έχετε βγει εσείς ένας ιεροφάντης, αυτοπεποίθηση, έμπνευση, δύναμη, καλές σχέσεις λέει εδώ πέρα, μπορεί να είναι και μια επισημοποίηση σχέσεων, κάτι να δείτε, είναι καλό όμως όσον αφορά
στο κομμάτι γενικά με τις σχέσεις σας και αυτό που σας σταυρώνει στα πόδια σας είναι η επιτυχία. Είναι το 9 πεντάκτινο, καλό είναι, σημαίνει και προστασία, σημαίνει και δώρα, σημαίνει ότι έχετε δουλέψει οικονομικά. Οικονομικά έχετε δουλέψει αρκετά και είναι κάτι το οποίο σας δίνει αρκετή δύναμη αυτή την περίοδο. Καλό είναι. Το νούμερο το οποίο βγαίνει είναι, ναι, είναι το 20, θα δούμε το 2, το μυστικό μήνυμα 2. Ένωση, επανασύνδεση, ταξίδια, σημαίνει επικοινωνία, εντάξει, θέματα ψυχής είναι πολύ καλό. Και ο αριθμός 2 το οποίο βγαίνει είναι ζήτα στήριξη από ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Βρες νέες ευκαιρίες. Πολύ καλό, σημαίνει βρες νέες ευκαιρίες. Και αυτό εδώ όντως μπορεί να σημαίνει βρες νέες ευκαιρίες. Ωραία λοιπόν. Να τα μαζέψω. Πάμε στο επόμενο ζώδιο μας. Ωραία. Επόμενο ζώδιο είναι η Δίδυμη. Δίδυμη λοιπόν. Και έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε από το παρελθόν η απομόνωση ολοκληρώνεται. Ναι, νιώσατε στην ψυχή σας μέσα να απομόνωσεστε και ένα ζώδιο το οποίο σας αρέσει, ρε παιδί μου, η επικοινωνία, να εξωτερικεύεστε, να μιλάτε, να βγαίνετε. Οπότε η απομόνωση αρχίζει και τελειώνει. Μπαίνει στο παρελθόν. Κοινωνικοποιήστε και βγαίνετε. Στο μέλλον υπάρχει μια καλή οικονομική εδώ αποτύπωση. Έχετε τις ικανότητες όσον αφορά στα οικονομικά. Μπορεί να είναι η επανέναρξη, να ξεκινήσετε ξανά, να ανοίξουν αυτό που λένε οι οικονομίες για να μπορέσετε να πετύχετε. Και εσείς έχω και το γάτο από πίσω, ο οποίος συμφωνεί και αυτός, έτσι. Λοιπόν, Δίδυμοι βγαίνουν και εδώ πέρα. Στο συναισθηματικό κομμάτι σημαίνει κάτι καινούριο, μετακίνηση, μπορεί να είναι και ένα ταξιδάκι. Μπορεί να σχεδιάζετε το καλοκαίρι κάποιο ταξιδάκι. Πάντως, δηλαδή, το οργανώνετε από τώρα δηλαδή. Συναισθηματικά όμως είναι καλό, διότι έχουμε και κάποια επιτυχία, κάποια επικοινωνία, μια φιλία, έτσι. Και τι σας σταυρώνει και έρχεται είναι αυτό εδώ πέρα. Το 10 ξυφών, να είναι το σκοτάδι, είναι η θλίψη, είναι οι στεναχώριες που περάσατε, οι στεναχώριες που περνάτε, είναι οι ανησυχίες που έχετε γενικότερα και για το μέλλον σας, για το πώς θα πάνε τα πράγματα, τι θα γίνει. Όμως, η κάρτα αυτό είναι και οι προδοσίες, έτσι. Αυτό που λέει η κάρτα είναι σήκω πάνω, προχώρα, δες και την υγεία σου, γιατί έχει και εδώ το 6 ξυφών, έχει να κάνει και λίγο και με θέματα υγείας, σήκω πάνω. Τελειώνουν τα βάσανα, προχώρα, δες το θετικά και πάμε να δούμε και το μυστικό μήνυμά σας. Το αριθμός 4, σύμβολο οθύλα, κληρονομικό χάρισμα, βγήκε εδώ και εδώ υπάρχει κληρονομικό χάρισμα, έχετε χάρισμα ψυχής, σπίτι, αλλαγές και λέει εδώ πέρα, χωριστοί δρόμοι, οι παλιές σχέσεις, αν μπορούν να ανανεωθούν, έτσι, ανανέωση και γενικά ριζικές αλλαγές. Είναι ένα σύμβολο ριζικών αλλαγών, αλλά είναι καλό σύμβολο. Ο αριθμός 4, το μυστικό σας μήνυμα, είναι ο γρήγορος τρόπος σκέψης σου θα σε βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Το 4 αυτό είναι. Ο γρήγορος τρόπος σκέψης θα σε βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση για να βγείτε από τις δυσκολίες σας. Ωραίο λοιπόν. Για να προχωρήσουμε στο επόμενο, το οποίο είναι ο καρκίνος. Καρκίνος λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μισό λεπτό. Να το βάλουμε εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παρελθόν, τι ολοκληρώνεται. Α, υπάρχει ένας πατέρας εδώ ή ένας αυτοκράτορας. Συνήθως είναι οι αυτοκράτορες είναι οι πατεράδες, είναι η πατρική φιγούρα. Αν δεν είναι αυτό, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι από το παρελθόν, το οποίο σας έχει επηρεάσει. Μπορεί να είναι κάποιος κρυός, σε ζώδιο. Κάτι ολοκληρώνεται όμως από το παρελθόν. Τώρα εσείς γνωρίζετε περισσότερο, νιώθω ότι είναι ντεμή και καλό και κακό, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Τώρα σχέση ήτανε, συνεργασία ήτανε, εντάξει. Γιατί εδώ δεν σημαίνει ότι είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος, μπορεί να είναι μια φιγούρα με δύναμη, μια φιγούρα η οποία έχει κάνει κάποια πράγματα. Οκ, πάμε να δούμε το μέλλον. Το μέλλον είναι οι ευχές. Σου λέει εδώ πέρα ότι μπορείς να ευχεί, ό,τι έχεις κάνει, ό,τι έχεις εργαστεί και δουλέψει, υπάρχει και μια ανταμοιβή. Αυτή η ανταμοιβή όμως δεν έρχεται μόνο να κάθεσαι, αλλά κάνοντας και κάποιες πράξεις και κάποιες ενέργειες. Θετικό είναι. Στο συναισθηματικό κομμάτι, εδώ είναι διπλά τα μηνύματα. Το ένα είναι η όρμα με. Όρμα σου λέει σε αυτό το οποίο γουστάρεις, σε αυτόν που γουστάρεις ή σε αυτήν που γουστάρεις. Το άλλο όμως είναι πρόσεξε στο ερωτικό κομμάτι, διότι τελικά αυτό που νιώθεις δεν το νιώθει και ο άλλος. Και μπορεί να προδοθείς. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Και αυτό που σε σταυρώνει κάτω είναι, ok, είστε επαγγελματικά που δίνει σημασία, έρχεται μια ισορροπία.
Υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να πετύχεις, είναι ok, αλλά εντάξει, είσαι σε καλή κατάσταση, θα μπορέσεις να εξισορροπήσεις το οικονομικό σου κομμάτι. Ναι, γκρινιάζει και ο γάτος μου γκρινιάζει. Τι να κάνουμε τώρα, είναι και γκρινιάζει. Λοιπόν, θα μπει σε λίγο μέσα, εντάξει, μια χαρά τον έχω. Λοιπόν, εδώ τώρα βγαίνει ο αριθμός 15. Είναι το Τεουάζ, είναι ο πολεμιστής. Είναι η δύναμη του πολεμιστή. Αν θυμάστε, στα ταρό υπάρχει και το άρμα, το οποίο ανήκει στο ζώδιο του καρκίνου και είναι και ο ήρωας ο πολεμιστής. Εδώ σημαίνει ο πνευματικός πολεμιστής. Θέληση, δύναμη, δράση. Πνευματική, γνώση και αισιοδοξία. Είναι ο αριθμός 15, αλλά δεν θα δούμε τον αριθμό 15. Θα δούμε εδώ τον αριθμό 6. Ο αριθμός 6, α, μάλιστα, είναι άνθρωποι από το οικογενειακό περιβάλλον, σε αγκαλιάζουν με αγάπη. Ίσως λοιπόν είναι και ένας πατέρας εδώ, ο οποίος μπορεί λίγο να έχει μαλακώσει ή μια συνεργασία, λίγο. Πάντως, το οικογενειακό περιβάλλον, εσύ καρκίνε, παίρνεις στήριξη κυρίως από το οικογενειακό σου περιβάλλον. Ωραία. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Εδώ τώρα. Λέων. Λοιπόν, τι ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται η στεναχώρια. Ολοκληρώνονται όλα αυτά τα οποία δεν μπορείς να κοιμηθείς, το άγχος, οι δυσκολίες, οι εφιάλτες που μπορεί να έβλεπες, οι πολλές στεναχώριες, και για το μέλλον έρχονται οι εραστές. Είναι πολύ καλή κάρτα, σημαίνει κάποια ένωση, κάποια αγάπη, δίδυμη ίσως στο ζώδιο, κάποιος δίδυμος μπορεί να σε βοηθήσει, η ζώδιο ή οροσκόπος. Εξαρτάται, ή μπορεί να σημαίνει και καλές αποφάσεις ή αποφάσεις που θες να κάνεις στο μέλλον για τη ζωή σου, οι οποίες έχουν θετική ενέργεια και προστασία. Στο ερωτικό κομμάτι είναι μια γυναίκα βασίλισσα εδώ, ζυγός, κυρίως ζυγός, αλλά βέβαια αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, δίδυμη, υδροχόη, και παρθένος όμως, το κρυφό ζώδιο που κρύβεται είναι ο παρθένος. Τώρα, εδώ στο ερωτικό κομμάτι, μάλλον χρειάζεται κάποιες αποφάσεις ή περιμένει κάποιες αποφάσεις από εσένα, δηλαδή θα την κάνεις την κίνηση τελικά ή δεν θα την κάνεις, θες ή δεν θες, ας το πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να υπάρχει. Πάντως χρειάζονται κάποιες αποφάσεις από σένα και κάποια σιγουριά για το τι θα πεις και με τον τρόπο που θα πεις, είτε είναι ναι είτε όχι, να είσαι σίγουρος στην ψυχή σου και στην καρδιά σου σε αυτό το οποίο θέλεις. Ώρα λογικών αποφάσεων και ξεκαθαρισμάτων και αλήθειες. Αυτό που σε σταυρώνει είναι η αυθονία, είναι η χαρά. Ναι, θες να χαρείς. Θες να βγεις από την καραντίνα που λένε, θες να περάσεις καλά. Βρίσκεις λύσεις όμως στα θέματά σου και αυτό είναι πολύ καλό και σε χαροποιεί ιδιαίτερα και σου δίνει χαρά. Αυτό που βγαίνει είναι η θλίψη. Κοιτάξτε να δείτε πώς βγαίνουν εδώ. Είναι το νοδίζ, η ναουτχίζ, η νοθίζ, τέλος πάντων έχει διάφορες ονόμασεις. Βγαίνει ο Λέων εδώ πέρα, βγήκε σε σένα, είναι ο αριθμός 7. Δύσκολο, περιορισμοί, εμπόδιο πρέπει να περάσεις. Ψάξε τι είναι αυτό το οποίο σε εμποδίζει για να μπορέσεις να βρεις την ευτυχία σου. Και εδώ επειδή έχουμε τον αριθμό 7, το μυστικό μήνυμα για σένα είναι θες να δράσεις, να το 7 εδώ, θες να δράσεις δυναμικά και με όρμη, σκέψου όμως προσεκτικά πρώτα και τυχόν παγίδες στο δρόμο σου. Οι παγίδες μπορεί να είναι εδώ πέρα κιόλας, έτσι, λόγια του αέρα ας το πούμε, και κάποια γυναίκα η οποία μπορεί να είναι και κάποιο εμπόδιο σε εσένα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο. Ωραία, εδώ, παρθένος. Ξεκινάμε. Παρελθόν, δύναμη. Εσύ στο παρελθόν έχεις αποκτήσει δύναμη, έχεις αποκτήσει πνευματικότητα, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, ανάκαμψη, καλή υγεία, προχωράς με αυτό το δυναμικό κομμάτι, δηλαδή έχεις χτίσει από το παρελθόν, το οποίο αυτή τη στιγμή σε βοηθάει στο παρόν και να προχωρήσεις στο μέλλον. Και βεβαίως εδώ καρμικές σχέσεις, γεγονότα, εξελίξεις, αγάπη, γούτσου γούτσου, πολύ ωραίο αυτό εδώ πέρα. Φιλίες, ωραία πράγματα, είναι πολύ καλή εξέλιξη αυτή. Στο ερωτικό κομμάτι, εδώ έχεις, εντάξει, εδώ περιμένεις να ακούσεις, μπορεί να υπάρχει και κάποιος αντίζηλος, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σε πολύ συμπαθούν και πολύ πηγαίνουν, αλλά είναι μια κατάσταση στο ερωτικό κομμάτι που λέει, okay, για κάτσε να δω τι γίνεται πρώτα, τι παίζεται με τον άνθρωπο αυτό. Γιατί βγαίνει στο ερωτικό, ναι, μπορεί να φορά και κάποια ζώδια του αέρα που μπορεί να έχει γνωρίσει και βλέπεις και εκείνος θέλει να δει και εσύ θέλεις να δεις. Okay, είναι μια κατάσταση που δηλώνει όμως αναμονή. Αφροδίτη σημαίνει σχέσεις, αναμονή,
περιμένεις να ακούσεις, να δεις εξελίξεις πραγμάτων και μετά παίρνεις αποφάσεις. Αυτό που σε σταυρώνει είναι πολύ καλό, είναι ο άσος μπαστούνι, αλλαγές, νέα πράγματα έρχονται, σε σταυρώνουν, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις, ναι, μέσα στο μήνα Μάιο, καινούρια πράγματα, καινούρια ξεκινήματα, κάτι να ανοίξει. Μπορεί να είναι σχολείο, μπορεί να είναι πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι κίνο, μπορεί να είναι, ανοίγουν τα μπαράκια, μπορεί να είναι, ανοίγει η εταιρεία, ανοίγει η μπάρα, ανοίγει το ένα, ανοίγει το άλλο, κάτι, και ξεκινάμε πάλι με νέες αλλαγές. Αυτό είναι πολύ καλό. Το επόμενο είναι ένα σύμβολο, είναι το 18, είναι το Λαγκούζ, είναι το ροή, νερό, άγνωσες δυνάμεις, είναι ένα σύμβολο ενεργοποίησης δυνάμεων της φύσης. Παλήρια και γενικότερα συναισθήματα. Εσύ λοιπόν, Παρθένη, ζώδιο, άντρας γυναίκα, δες τη νέα σελήνη και την πανσέλινο του Μαΐου πώς μπορεί να σε επηρεάσει. Εδώ έχουμε το 18, άρα πάμε στον αριθμό 9 και είναι, προσέξτε, θέματα ψυχής, εμπειρίες από το παρελθόν, αναζήτηση και γνώσεις, κάτι ολοκληρώνεται. Κάτι ολοκληρώνεται με σκοπό να προχωρήσεις και να πας μπροστά, κάτι θετικό, έτσι. Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν και το μηνυματάκι και για σένα. Για να προχωρήσουμε. Okay. Ζύγος. Ζύγος λοιπόν, να το βάλουμε εδώ, παρελθόν. Παρελθόν, έχεις πολεμήσει, έχεις κουραστεί, τα έχεις δώσει όλα, ολοκληρώνεται όμως. Ένας κύκλος ο οποίος ολοκληρώνει. Ο πολεμιστής, ο οποίος παραμένει όρθιος, τα έχει δώσει, έχει πολεμήσει, είναι ok, θα δικαιωθείς. Με κάποιο τρόπο θα δικαιωθείς. Για να δούμε λίγο το μέλλον τι λέει. Είναι εντάξει, μην κάθεσαι και με σταυρωμένα χέρια. Ενεργοποιήσου, ναι, υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή. Παρ' όλα αυτά όμως έχεις και το χέρι του Θεού, που σημαίνει ότι οι ευκαιρίες έρχονται πολλές φορές από το πουθενά. Αν όμως εσύ είσαι κλεισμένος και δεν, πρέπει να ανοίξει λίγο εδώ πέρα η ενέργεια. Στο, αλλά είναι, μπορεί να γίνει θετικό αυτό, έτσι. Εδώ τώρα, στο κομμάτι το συναισθηματικό, εδώ έχουμε γη. Κυρίως φαίνεται ότι εντάξει, υπάρχει ένας άντρας εγώ καιρός ή Παρθένος ή Ταύρος, ο οποίος με κάποιο τρόπο μπορεί να σε επηρεάζει, ή αν δεν είναι αυτό, σημαίνει τότε συμβολικά θέματα χρημάτων. Θέλεις χρήματα. Αυτή την εποχή, ναι, αναζητάς τα χρήματα. Λογικό είναι, και περισσότερο σκέφτεσαι το χρήμα και τη σταθερότητα παρά κάποια κομμάτια, ας πούμε, πιο συναισθηματικά. Okay, λογικό αυτό. Τώρα, μπορεί να υπάρξει και μια γνωριμία με κάποιο ζώδιο της γης, έτσι. Άντρας με κάποιον άντρα, ή αν είσαι άντρας, μπορεί να είναι μια γνωριμία σε επαγγελματικό κομμάτι κυρίως, αλλά θα το δεις εσύ περισσότερο τι, αν, είναι και, αν παίζει και κάτι ερωτικό σε αυτό εδώ πέρα. Κυρίως όμως μου βγαίνει επαγγελματικά περισσότερο. Τι σε σταυρώνει ο μάγος, οι γνώσεις. Θέλεις να μάθεις, έχει πιάσει λίγο να μάθεις το μεταφυσικό, τι γίνεται, αλλά τι σημαίνει εδώ ο μάγος, σημαίνει έχεις τη δύναμη να δράσεις και έχεις τη δύναμη της θέλησης για να μπορέσεις να φέρεις τις καταστάσεις εκεί που εσύ θέλεις, να ζυγίσεις τα πράγματα και με τόλμη και δύναμη και θάρρος να επικοινωνήσεις. Εδώ έχουμε τον Ερμή, και ο Ερμής σημαίνει επίσης και οικονομικά θέματα. Κάνε λοιπόν με τα οικονομικά εσύ, κάποια ανοίγματα με οικονομικά θέλεις περισσότερο. Το σύμβολο που βγαίνει εδώ είναι του Όντιν, είναι το 25, είναι το κάρμα. Είπαμε εδώ, ταιριάζει με αυτό. Το μοιραίο, το πεπρωμένο. Κάποια πράγματα βέβαια δεν θα τα μάθεις ποτέ γιατί έχουν συμβεί, ή κάποιες συναντήσεις με ανθρώπους, διότι είναι γραμμένα σε άλλα βιβλία πιο θεϊκών επιπέδων. Έχουμε τον αριθμό 25, είναι το 7 δηλαδή. Οπότε το 7 είναι, πρωτού λέει πάρεις απόφαση, εδώ, πρωτού πάρεις απόφαση, πρέπει να τα ζυγείς όλα, να έχει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Πολύ σοφό αυτό. Να έχει το αίσθημα της δικαιοσύνης, ό,τι και να είναι αυτό που θα αποφασίσεις για το Μάιο, αισθηματικά, επαγγελματικά, με τη ζωή σου, με την πνευματικότητά σου, με την ψυχή σου, πρέπει να έχει μέσα το αίσθημα της ισορροπίας και της δικαιοσύνης. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραία λοιπόν. Ωραία φίλες και φίλοι, προχωράμε. Επόμενο ζώδιο είναι Σκορπιός. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Αυτό το οποίο ολοκληρώνεται από το παρελθόν είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι η κατάσταση της απομόνωσης, η κατάσταση της ύπνωσης, ολοκληρώνεται, τελειώνει, ό,τι έγινε έγινε, μείναμε απομονωμένοι, έμεινες απομονωμένος, ήρθε η στιγμή, η ανάπαυλα δηλαδή, ήρθε η στιγμή να βγούμε προς τα έξω. Ένα νέο ξεκίνημα. Και βεβαίως έχεις τον τροχό της τύχης με το μέρος σου προς το μέλλον, πράγμα που σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις εσύ τη μοίρα σου, να αλλάξεις το πεπρωμένο σου, να αλλάξεις αυτό το οποίο να ξεκινήσεις τώρα από το Μάιο, δηλαδή να το αλλάζεις, έτσι. Είναι πολύ καλό αυτό. Βέβαια είναι στο χέρι του καθενός με ποιο τρόπο
και με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί για τον κάθε Σκόρπιο. Δεν είναι για όλους το ίδιο, ανάλογα με τον προσωπικό χάρτη, ανάλογα με τις εμπειρίες, τις γνώσεις που έχει ο καθένας. Στο ερωτικό κομμάτι υπάρχει μια Αφροδίτη εδώ. Λοιπόν, ερωτισμός. Σε πιάνει ένα είδος εδώ ερωτισμού, ένα είδος σχέσεων. Μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ. Η Αφροδίτη έχει να κάνει με τις σχέσεις. Καλό είναι, σημαίνει και τα νέα ξεκινήματα, ή μπορεί να λαχταράς για κάτι καινούριο, το οποίο φαίνεται υπάρχει μια εύνοια εδώ. Είναι θέματα κιόλας ψυχής εδώ πέρα που είπαμε. Αλλάζει κάτι, έχεις τη δυνατότητα να το αλλάξεις. Εδώ βέβαια αφορά και σχέσεις, μπορεί να αφορά και καινούριες σχέσεις, είτε άντρας είτε γυναίκα. Αυτό που έρχεται και σε σταυρώνει είναι η αγάπη. Πολύ καλό, είναι μια πολύ καλή κάρτα. Έχει να κάνει με τη συνεννόηση. Εδώ σημαίνει αυτοί εδώ πέρα οι δύο άνθρωποι τελικά συνεννοούνται, επικοινωνούν με τα μάτια, με την καρδιά, με το σώμα τους. Υπάρχει καλή επικοινωνία. Θα μπορούσα όμως να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και σε επαγγελματικά θέματα υπάρχει μια καλή συνεννόηση και ίσως και μια καινούρια συνεργασία μπορεί να βγαίνει εδώ. Δηλαδή αυτοκράτηρα με το καινούριο. Και εδώ αυτό μήπως τελικά ο Μάιος ευνοήσει να ξεκινήσει. Προσέξτε, μπορεί να μην σημαίνει το Μάιο ακριβώς. Σημαίνει δηλαδή, στέλνω ας πούμε ένα βιογραφικό. Με καλούνε το Μάιο, ξεκινάει ένας κύκλος συνεντεύξεων, επικοινωνίας με ανθρώπους κτλ. Και αυτό προχωράει και υλοποιείται όχι το Μάιο, αλλά υλοποιείται, ξέρω, λέω τώρα τον Ιούλιο. Ξεκίνησε όμως τον Μάιο. Η πύλη, η πόρτα άνοιξε τον Μάιο, έτσι. Ωραία λοιπόν, γιατί εδώ βγαίνει και το 2, μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Οπότε τι έχουμε, Μάιο-Ιούνιο. Ωραία. Αριθμός 17 από τους ρούνους. Σχέσεις βέβαια, κίνηση και πρόοδος. Σύμβολο κίνησης και μεταφοράς, πρόοδος, ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις, επιμονή, καιρός να προχωρήσεις. Πολύ καλό. Είναι ο αριθμός 17, μας κάνει τον αριθμό 8. Για σένα το μυστικό μήνυμα λοιπόν, Σκόρπιε, είναι βάλε τώρα σε κίνηση τη φιλοδοξία σου, κάτι καλό σε περιμένει. Να το, βάλε τώρα σε κίνηση τη φιλοδοξία σου, κάτι καλό, όντως κάτι καλό σε περιμένει. Ωραία, τέλειο. Τα μαζεύουμε. Πολύ καλό μήνυμα. Ωραία λοιπόν, να συνεχίσουμε και πάμε στον τοξότη. Τοξότης, λοιπόν, τοξότης. Εδώ, τι έχουμε. Έχουμε το παρελθόν, είναι αυτό που γκρεμίστηκε, γκρεμίστηκε. Για κάποιους λόγους για σένα, για εσάς τους τοξότες, τοξότριες, κάτι ξαφνικό μάθατε, κάτι ξαφνικό έγινε, είναι στο παρελθόν όμως, πήρατε την εμπειρία, βιώσατε, είδατε. Πάμε να δούμε στο μέλλον τι είναι. Είναι μια βασίλισσα πεντάκτηνο, μπορεί να είναι μια μητέρα, μια φίλη σας, κάτι καλό ή μπορεί επίσης να είναι, που σημαίνει και φροντίδα εδώ, είναι η παρότρινση, είναι η υποστήριξη, αλλά σημαίνει και επαγγελματικά. Εδώ σημαίνει κάνω υπομονή, χτίζω βήμα-βήμα, φροντίζω τον εαυτό μου, φροντίζω τη δουλειά μου τώρα. Πώς θα γίνει αυτό? Μπορεί να κάνετε με τη δουλειά σας να μαθαίνετε καινούρια πράγματα, να το φροντίσετε έτσι, να μάθετε νέες δεξιότητες, αυτό που λέω τώρα κάτι. Αλλά έχετε υποστήριξη, αυτό είναι καλό. Γενικά σημαίνει υποστήριξη και φροντίδα για σας. Στο αισθηματικό κομμάτι, μάλιστα, Ποσειδώνας εδώ, ο κρεμασμένος, το βλέπω αλλιώς. Εδώ σημαίνει ότι τη βλέπω πραγματικά αλλιώς. Χρειάζονται αλλαγές, στη ζωή χρειάζονται και θυσίες. Πολλοί από εσάς τους τοξότες, τοξότριες δεν θέλετε να κάνετε τη θυσία ή αντιστέκεστε και λέτε γιατί να κάνω εγώ τη θυσία, γιατί να αφήσω αυτό, γιατί να κάνω εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, εσείς το βλέπετε. Αλλά εδώ σημαίνει, τι είπα προηγουμένως, εδώ σημαίνει και εκπαίδευση. Σημαίνει και μαθαίνω. Σημαίνει και αναπτύσσω και τους πνευματικούς μου ορίζοντες. Τι σας σταυρώνει η χαρά. Οικογενειακές στιγμές. Καλές σχέσεις, χαρά, μπορεί να έχετε κάποια συμμετοχή σε κάποια events, ας το πούμε, ή σε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες σας δίνουν πάρα πολύ χαρά. Μπορεί αυτό το που αρχίζουμε και βγαίνουμε σιγά σιγά και να βλέπουμε τους φίλους μας από εδώ, από εκεί, να σας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Όμως σημαίνει θετικό, σημαίνει μια ολοκλήρωση, θετική ολοκλήρωση. Καλό αυτό, πολύ καλό. Στο επόμενο είναι ένα σύμβολο, το οποίο είναι το Φιμπού ή το Φεγού. Λοιπόν, είναι εκπλήρωση, προσδοκίες, αμοιβές, να εδώ, κάλεσμα βέβαια για βαθύτερη έρευνα και εδώ ταιριάζει και προστατεύουμε ό,τι έχουμε αποκτήσει. Και αυτό σημαίνει και εδώ και προστασία. Okay. Είναι το σύμβολο, εδώ έχει τον αριθμό 11, άρα πάμε στον αριθμό 2. Είναι. Τι λέει εδώ, ισχύουν κανόνες και νόμοι και αρχές. Στοχαστείτε λίγο πάνω σε αυτό, ισχύουν νόμοι, κανόνες και αρχές. Ισχύουν νόμοι, κανόνες και αρχές για τη ζωή. Η ζωή κινείται πολλές φορές μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρόλο που μπορεί η ζωή να είναι απρόβλεπτη, δύσκολη, με εμπόδια και με δυσκολίες. Εσείς θα το δείτε διότι αυτό φαίνεται είναι το μυστικό μήνυμα για εσάς για να μπορέσετε να προχωρήσετε.
Ωραία λοιπόν, στο επόμενο, να πάμε γρήγορα γρήγορα, να δούμε τον εγώ καιρό λοιπόν για το μήνα Μάιο. Εγώ καιρός. Τι αφήνει στο παρελθόν ο εγώ καιρός. Α, μάλιστα. Οκ, λοιπόν. Παιδιά, τι έκανες παιδιά και έφυγες. Εγώ καιρέ. Έκανες τα παιδιά και έφυγες, γιατί εδώ έχει να κάνει με τα παιδιά. Εντάξει, μπορεί να είναι το μήνυμα. Σημαίνει ευαισθησία. Σημαίνει ότι υπήρχε μία περίοδος για σένα η οποία για κάποιους από εσάς μπορεί να ήταν καλή. Μπορεί να ήταν ήρεμη κιόλας. Ή μπορεί να ανακαλύψατε νέες πτυχές και του εαυτού σας. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέει το ένστικτο της καρδιάς. Αρχίσατε λοιπόν να εμπιστεύεστε περισσότερο την καρδιά σας, το ένστικτό σας ή να ανοίγει η καρδούλα σας. Και αυτό είναι πολύ σημαντική εξέλιξη για κάποιο λόγο. Γιατί, α, μάλιστα, έχετε βέβαια πολλά σχέδια για το μέλλον, πολλές αποφάσεις, προετοιμάζεστε, έχετε θέληση, σας βρίσκεται με θέληση, γιατί έχουμε Άρη στον κρυό, πολλή ενέργεια και μπορείτε να δοκιμασίες, περάσατε δοκιμασίες σίγουρα, αλλά εδώ όμως σχεδιάζετε το μέλλον σας με αισιοδοξία και δύναμη. Κοιτάτε πολύ μακριά. Καλό. Στο αισθηματικό κομμάτι, ναι, αισθάνεστε την προδοσία, σας έχουν προδώσει, οκ, εντάξει, έχει γίνει καραμέλα. Πολλοί από εσάς τους εγώκερους και τις εγωκερίνες έχετε προδοθεί, όμως δείτε το θετικό κομμάτι, είναι ότι τελικά με κάποιο τρόπο, γιατί έχετε το έχετε αυτό, 7 ουράνιες δυνάμεις έρχονται, ενώνονται με εσάς, γίνονται στρατηγοί με εσάς, γίνονται πολεμιστές με εσάς και γίνεστε εσείς αυτός ο πολεμιστής ο οποίος φεύγει και προχωράει και φεύγει από δυσκολίες. Εντάξει. Σελήνη στον υδροχό, Αφροδίτη στον υδροχό, θέματα σχέσεων και αισθημάτων, η αβεβαιότητα που φαίνεται ότι λαμβάνει. Μπορεί να λαμβάνει και ένα τέλος, αν το συνδυάσω με αυτό εδώ πέρα. Και με αυτό εδώ πέρα. Οκ. Κρίση. Εντάξει. Δυνατή κάρτα. Ήρθε η ώρα να αποφασίσετε. Ήρθε η ώρα της κρίσης να πάρετε αποφάσεις. Δύναμη, καρμικές αποφάσεις. Που σημαίνει ότι σκέφτεστε πλέον και με έναν πνευματικό τρόπο ότι κάποια πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται. Αλλά ήρθε η στιγμή να αποφασίσετε. Έχετε προστασία βέβαια σε αυτό το οποίο θέλετε να πάρετε εσείς απόφαση. Πολύ καλό όσον αφορά, βέβαια έχουμε εδώ και Πλούτονα, πλουτόνιες ενέργειες. Δείτε λίγο στον αστρολογικό σας χάρτη που πέφτει ο Πλούτονας και τι γίνεται, γιατί φαίνεται σας επηρεάζει αρκετά. Και βεβαίως έχουμε εδώ πέρα τον Μπερκάνα από τους Ρούνους, ανάπτυξη, αναγέννηση. Μάλιστα. Αυτό εδώ πέρα, όλος ο κύκλος, σημαίνει αναγέννηση όντως. Σημαίνει μία αναγέννηση και έχουμε εξέλιξη, ανάπτυξη, πρωτοπορίες, γιατί είναι ένα πρωτοπόρο σύμβολο και καρποφορία, παιδιά. Μήπως το ευχαριστηθήκατε στην απομόνωση, στον εγκλισμό. Έχει και αυτό τα θετικά του. Είναι ο αριθμός 16, πηγαίνουμε στον αριθμό 7. Βέβαια, εντάξει, δεν σημαίνει σε όλους. Λέμε όμως τώρα εδώ πέρα ότι γενικά αυτό και συμβολικά σημαίνει αναγεννιέμαι, κάνω καινούργια πράγματα. Αριθμός 7, προσέξτε, μέσα από αυτοσυγκέντρωση, δυνατή πρόθεση και ηθική παίρνει σωστές αποφάσεις. Να το. Μέσα από ηθική. Μέσα από την αυτοσυγκέντρωσή σου, μέσα από την εμπειρία σου, μέσα από το να ξεπερνάς τα εμπόδια τα οποία είχες στο συναισθηματικό κομμάτι, έχεις τη δύναμη και παίρνεις αποφάσεις για να προχωρήσεις στο μέλλον μετά το Μάιο. Δηλαδή μέσα στο Μάιο και μετά να προχωρήσεις μετά το Μάιο. Πολύ καλό, πολύ δυνατό, ωραίο λοιπόν. Και προχωράμε στο επόμενο, το οποίο είναι υδροχός. Υδροχός λοιπόν. Και για να δούμε τι ολοκληρώνεται από το παρελθόν. Οκ, πολύ καλό, έχεις έρθει με ευλογία. Ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή προέρχεστε από μία προστασία, προέρχεστε από μία κατάσταση όπου είχατε, εντάξει, την υπομονή σας, τη βοήθεια, κάποιες εξελίξεις, κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει σημαίνει όμως και έχετε προστασία και αυτό έρχεται να σας προστατέψει. Αυτό είναι πολύ καλό. Ή ίσως να είναι τώρα εδώ και κάποιος τοξότης της ζωής σας που να σας βοηθάει. Για το μέλλον είναι η δικαιοσύνη. Εδώ έχει να κάνει με το ζυγό, βεβαίως κάρμα, ότι να ξέρετε ότι ό,τι αποφάσεις πάρετε ή παίρνετε γενικότερα έχουν μία μορφή κάρμα, δηλαδή αίτιο και αιτιατό, δράση-αντίδραση. Και χρειάζεται αυτό να το προσέξετε και να έχει μία ισορροπία και οι αποφάσεις να είναι λογικές και δίκαιες και ηθικές. Στο θέμα το ερωτικό τώρα είναι ο ήλιος. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μπορείτε να φέρετε, εντάξει βέβαια ανοίγει και ο καιρός και τα λοιπά, μπορείτε να φέρετε σκοπό, μισό λεπτό, ωραία, να φέρετε σκοπό, χαρά, τύχη στη ζωή σας και στο ερωτικό κομμάτι. Πολλές φορές βέβαια μπορεί κάποιος να πει «Μα είμαι μόνος, μόνη μου, δεν έχω κάτι αυτά, δεν έχω σκοπό να κάνω». Οκ, λογικό. Επειδή όμως μιλάμε για αισθήματα, μπορεί να είναι κάτι το οποίο εσάς να σας χαροποιήσει, να είναι μια παρέα, ένας φίλος, μια φίλη, κάτι το οποίο να γεμίσει η καρδιά σας, έτσι. Αυτό που σας σταυρώνει και έρχεται είναι οκ, διαμάχες. Εντάξει.
Υπάρχουν κάποιες διαμάχες, ένας αγώνας και αντιθέσεις στα επαγγελματικά, στα συναισθηματικά, στο οικογενειακό περιβάλλον, κάτι το οποίο θα χρειαστεί εσείς να υπερασπίσετε τον εαυτό σας για αυτό το οποίο συμβαίνει. Οκ, okay, γίνεται. Σαν σύμβολο, από τους ρούνους έχουμε το ίσα, είναι ακινητοποίηση εμπόδιο. Αυτό είναι ένα μπλόκο που υπάρχει εδώ πέρα, που σημαίνει αμφιβολίες, πάγωμα εξελίξεων, σχέδια στον πάγο, προσωπική κατανόηση και θυσία. Μόνοι σας θα προχωρήσετε. Εδώ λέει ότι έχεις την ευλογία. Προσέξτε πώς κολλάνε όλα. Έχεις την ευλογία. Θα πάρεις αποφάσεις δίκαιες. Έχεις όλη σου την ενέργεια, την αισιοδοξία, δυνατή. Μπορεί να έχει να και κάποιοι άνθρωποι που σε βοηθάνε. Θα υπερασπιστείς μόνος σου το δίκαιο σου κτλ. Και επειδή είναι το 23, είναι ο αριθμός 5, πάμε να δούμε το μυστικό σύμβολο. Πού είναι η λύση? Η λύση, λέει, βρίσκεται στην προσέγγιση αντισυμβατικών δρόμων και την ελευθερία του μυαλού. Πρέπει να απελευθερωθείτε. Πρέπει, φαίνεται, να βγείτε από ένα πλαίσιο στο οποίο έχετε μπει, το οποίο σας δίνει αντιθέσεις, αγώνα και δυσκολίες. Αλλά με τέτοια ευλογία εδώ, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό. Αυτό, okay, εμπόδια φαίνεται ότι υπάρχουν, τα ξεπερνάτε μέσα από δημιουργικότητα, ας το πούμε. Ό,τι και να είναι, θέματα σχέσεων, θέματα οικονομικά, σκέφτεστε διαφορετικά και άλλους δρόμους. Πολύ καλό. Ωραία. Και πάμε τώρα και στο επόμενο, το οποίο είναι η ηχθής. Να δούμε εδώ τι ολοκληρώνεται από το παρελθόν. Μάλιστα, λοιπόν. Εδώ τώρα είναι κάποιος ίσως εγώκερος, ζώδια, εννοείται βέβαια του αέρα, υδροχός, ζυγός, έτσι, λοιπόν, δίδυμοι, νομικά πράγματα, συμβόλαια, δικαστήρια, κάτι ολοκληρώνεται, κάτι είναι, αρχίζει και μπαίνει στο παρελθόν. Το άλλο το οποίο σας καλεί είναι ένα πρόσωπο ίσως, το οποίο σας λέει δες τα γεγονότα ρεαλιστικά, δες τα έτσι όπως είναι, αυτό συμβαίνει, δες τα δηλαδή με μια λογική. Δείτε τι συμβαίνει σε κάποια πράγματα στη ζωή σας με μια λογική. Αφαίρετα από το παρελθόν, οι σκέψεις του παρελθόντος, οι οποίες όμως σας έχουν βοηθήσει για να προχωρήσετε προς το μέλλον. Μπορεί να είναι και πρόσωπο αυτό εδώ από το παρελθόν, το οποίο με κάποιο τρόπο σας έχει βοηθήσει σε θέματα αλήθειας. Προχωράτε με την αξία σας. Θέμα αξίας είναι εδώ. Ή το μέλλον είναι δικαιοσύνη, ικανότητες, επίκληση, θεϊκή επίκληση, είναι η κάρτα της επίκλησης της θεϊκής. Εμπιστευτείτε το θεϊκό σας σχέδιο, εμπιστευτείτε εκεί που πηγαίνετε. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά με το σπαθί σας, με τη δύναμή σας, εδώ αλλάζουμε. Εδώ από νερό που είστε εσείς, εδώ δηλώνει λογική και δύναμη. Έχετε αξία, με την αξία σας θα προχωρήσετε. Σε θέματα ερωτικά, συναισθηματικά, υπάρχουν κάποια καλά νέα. Επειδή είναι της γης, μπορεί να σημαίνει καλά νέα όσον αφορά στο επαγγελματικό κομμάτι, νέες προτάσεις, μια αύξηση ίσως, ή μπορεί να υπάρχει κάτι τελικά επιτέλους χειροπιαστό, μια γνωριμία για κάτι χειροπιαστό στο συστηματικό κομμάτι. Γιατί εδώ, επειδή είναι ο ακόλουθος, σημαίνει ότι σου φέρνω καλά νέα, τα οποία είναι πραγματικά, είναι αληθινά, δεν χρειάζεται να αμφιβάλλεις. Και το επόμενο που σας σταυρώνει είναι, μάλιστα, ένας υπότης κούπα που έχει έρθει για καλό σκοπό. Είναι πολύ καλό αυτό όσον αφορά για θέματα ψυχής, για θέματα αγάπης. Έρχεται προς εσάς να σας προσφέρει κάτι, κάτι που θα σας αρέσει πολύ. Μια προσφορά μέσα από την καρδιά. Φίλος, φίλη, συνεργασία, ερωτικό κομμάτι, νέα γνωριμία, ενθουσιασμός, έτσι. Ή κάτι το οποίο θα σας χαροποιήσει πάρα μα πάρα πολύ. Από τους ρούνους, πολύ καλό, είναι το νταγκάζ. Ο αριθμός 22, μετασχηματισμός, διαπέραση, ελπίδα. Μεγάλες αλλαγές. Αλλαγές 180 μοίρες στη ζωή σας μπορεί να φέρετε. Μπορείτε εσείς να φέρετε, έτσι, ότι δεν θα έρθουν παθητικά, εσείς. Στιγμή ευκαιρίες, επιτυχία, αφαιθείτε με πάθος στη ζωή. Να το. Θα αφαιθώ στον έρωτα, στο χειροπιαστό, σε νέα συνεργασία, με την αξία μου, προχωράω, με βοήθησες, προχωράμε. Και αρνητικό δεν υπάρχει. Είναι ο αριθμός 22 και ο αριθμός 22 είναι ο αριθμός 4. Ο αριθμός 4 είναι. Μάλιστα. Η πνευματικότητά σου σε οδηγεί σε μοναδικές εμπειρίες. Εντάξει. Ανοίγονται δρόμοι, νέοι δρόμοι, γύρωση. Γύρωση όμως τι σημαίνει? Σε έναν χάρτη με πολύ πολύ νερό, αν δεν υπάρχει και γη, σε ένα αστρολογικό χάρτη, αν δεν υπάρχει και γη να ισορροπίζει τα πράγματα, τότε το νερό γίνεται πολύ ονειρικό.
και μπλέκει την πραγματικότητα με την αλήθεια, με το φανταστικό. Εδώ δεν είναι κάτι φανταστικό, σημαίνει γιονόμαστε. Όταν λέμε γιονόμαστε, μπορεί να κάνουμε κάποιες ασκήσεις διαλογισμού, πεντάλεπτες, κάποιες ασκήσεις να περπατήσουμε ξυπόλοιτοι στο χώμα, στη γη, ή να ρίξουμε λίγο νερό στο πρόσωπό, πώς το λένε, στο πρόσωπό μας, ροή νερού δηλαδή στη θάλασσα, ή ένας περίπατος μπορεί να μας γιώσει, τέτοια πράγματα, δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, να γιωθούμε. Εντάξει, στο εδώ και στο τώρα που λένε, και να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, ωραίο, πολύ καλό και για τους συχθείς. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις προβλέψεις μας. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που ήσασταν εδώ μαζί μου για να κάνουμε αυτές τις πολύ ωραίες προβλέψεις για το μήνα Μάιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με κάτι πολύ καινούριο και πρωτότυπο. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σας εύχομαι ο Μάιος να είναι ένας φανταστικός μήνας, να ανοίξουν πράγματα, να βγούμε, να κάνουμε, να περνάμε ωραία, να περνάμε καλά, να ανοίξουν οι καρδιές μας, δεν ξέρω τι άλλο. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.